Για 8 λεπτά, κύριε Κουκουλόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αναρωτήθηκε ο προλαλής σε συνάδελφος για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι βέβαια βουλευτής στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Στο ανάλογο πακέτο στήριξης των τραπεζών και στη στάση τότε του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το διάστημα που έχει μεσολαβήσει με όλες τις συνέβησαν δίνει και την απάντηση. Και είναι βέβαια και η πραγματική αιτία, νομίζω, της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης. Γνωρίζουμε όλοι πως το τελευταίο εννιάμινο τουλάχιστον η έννοια πιστωτική επέκταση έχει εξαφανιστεί από τα τραπεζικά δεδομένα της πατρίδας. Όλοι όσοι προσφέρουν στις τράπεζες βρίσκουν κλειστές τις τρόφιγγες, όπως επίσης γνωστό είναι ότι ως αποτέλεσμα του τεράστιου προβλήματος δανεισμού της χώρας που επεκτάθηκε και στο τραπεζικό σύστημα δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα κλονισμού εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία γενικότερα και στο τραπεζικό σύστημα ειδικότερα, που οδήγησε στη φυγή από τις ελληνικές τράπεζες κεφαλαίων 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, από ό,τι έχει πει σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Οικονομικών επίσημα εκ μέρους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ο κ. Θράπανος. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι και ορθή και επιβεβλημένη και όχι βέβαια ορθή επειδή απορρέει ως αναφερόμενη στο μνημόνιο. Έπρεπε να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, γιατί μέχρι να ανακαλύψουμε ένα άλλο σύστημα από αυτό των τραπεζών η οικονομία μας δεν μπορεί να λειτουργήσει, πόσο μάλλον που βρίσκεται σε συνθήκες κρίσης εάν δεν υπάρξει αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα, δεν ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, ότι εκτός του γεγονότος ότι προφανώς και απαντάμε σε δύο υπαρκτά προβλήματα, αυτό δηλαδή του κλονισμού εμπιστοσύνης των καταθετών που εκφράστηκε με τη φυγή καταθέσεων και αυτό του κλεισίματος της πιστωτικής επέκτασης, προβλήματα που θέλω να πιστεύω ότι επιλύονται και θα επιβληθούν συγκεκριμένες νόρμες και κατευθύνσεις στις τράπεζες, πιστεύω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να αποδειχθεί να υπάρξει μάλλον η ίδια αποφασιστικότητα και σε ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα, αυτό των πιθανά απαραίτητων συγχωνεύσεων που πρέπει να υπάρξουν στον τραπεζικό τομέα, έτσι ώστε στο τέλος αυτού του δρόμου, του τόσο δύσκολου δρόμου στον οποίο έχει βρεθεί να διανύει η χώρα, να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ πιο αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα που θα το χρειαστεί η χώρα και η πραγματική της οικονομία στη μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη, εκεί που και τελικά θα κρυθούμε όλοι μας, και η κυβέρνηση και οι πολίτες και εμείς οι βουλευτές και ο τόπος ολόκληρος τελικά. Από εκεί και πέρα είναι προφανές φυσικά ότι και εγώ ψηφίζω το νομοσχέδιο και στο σύνολο χθες και στα άρθρα σήμερα, αλλά θέλω να πω, κύριε Υφυπουργέ, ότι το ψηφίζουμε οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με τα λόγου γνώσεως. Πιστεύω γνωρίζουμε όλοι μας πού ακριβώς και γιατί δίνουμε αυτό το πακέτο στήριξης. Οι τράπεζες, όπως ήδη είπα, είναι ένας μοναδικός μοχλός για να λειτουργήσει η οικονομία στις, με τον τρόπο που είναι οργανωμένη και στην Ελλάδα, και προφανώς δεν ισχυρίζουμε ότι μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τράπεζες, κάθε άλλο. Και μάλιστα θέλουμε και ισχυρές τράπεζες. Και κάποιοι άλλοι τα λένε. Αυτά δεν τα λέμε εμείς προφανώς, λοιπόν. Από εκεί και πέρα όμως, οι τράπεζες, εκτός από απαραίτητη μηχανισμή, απαραίτητα εργαλεία για τη λειτουργία της οικονομίας και για την ανάπτυξη, είναι φορείς και πρακτικών, αλλά και συγκεκριμένων αντιλήψεων. Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές, είναι ο κατεξοχήν χώρος, όπου στην Ελλάδα είχαμε τα φαινόμενα που ονομάστηκαν διεθνώς φαινόμενα των Golden Boys. Και μάλιστα πιστεύω ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε κάποια στιγμή, γιατί γενικώς αυτά κυκλοφορούν στην αγορά του Δήμου, έτσι κατά την αρχαιοελληνική έννοια, ότι από την εποχή ακόμα του αείμνηστου Καρατζά, στην Εθνική Τράπεζα και όχι μόνο, από ένα επίπεδο και πάνω στις τράπεζες, τα μεγαλοστελέχη των τραπεζών είναι και μέτοχοι των τραπεζών, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε σε διάφορες τράπεζες που έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη συμμετοχή το κράτος, πώς από τα ανώτερα στελέχη τους κατέχουν
ποιο μέρος του μετοχικού του κεφαλαίου. Και αυτό βέβαια έρχεται σε άμεση συνάφεια και συνάρτηση με το επόμενο που θέλω να πω, με τις αντιλήψεις που εκπέμπονται και εκφέρονται κάθε φορά από το τραπεζικό σύστημα και τους ανθρώπους του, όπου είναι συγκεκριμένες αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με την επιβαλλόμενη κατεύθυνση της χώρας και βέβαια όχι καθόλου κατά σύμπτωση τα μέτρα που στεναρά υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να λάβει η ελληνική οικονομία όλη αυτή η κύκλη των τραπεζών και των τραπεζιτών και των τραπεζικών στελεχών, είναι τα μέτρα που ψηφίσαμε σε αυτή τη σύνοδο της Βουλής και τα οποία ψηφίζουμε και την Πέμπτη με το ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων και αφορούν περικοπές μισθών συντάξεων και τίποτε άλλο. Όταν κατέρεε η Lehman Brothers στην Αμερική, γεννήθηκε μια ελπίδα σε όλο τον κόσμο. Πιστέψαμε πάρα πολλοί πολίτες, όλη την ανθρωπότητα, ότι βιώναμε μια διαδικασία ολικής επαναφοράς του κράτους. 3 εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια δαπανήθηκαν παγκοσμίως για να στηριχθεί από την κατάρρευση ένα τραπεζικό σύστημα που σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο κατέρεε. Όλοι ξέραμε, είχαμε μάλιστα ομολογίες διαπρεπών εκπροσώπων του συστήματος αυτού, με κορυφαίο θα έλεγα τον κύριο Greenspan, που επί χρόνια έκανε του κουμάντου της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ομολόγησε στην Επιτροπή της Γερουσίας ότι έκανα λάθος, όπως όλα τα δεδομένα είχε πει, με πείθαν ακριβώς για το αντίθετο. Όλο αυτό το σύστημα το χρηματοπιστωτικό είναι φέρει ακέραια την ευθύνη για τη διεθνή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και αυτό που βιώνουμε ιδιαίτερα στην αποδό μεριά του Ατλαντικού, στην Ευρώπη δηλαδή, είναι ότι αντί να έχουμε την ολική επαναφορά του κράτους που έχει συνδράμει τα μέγιστα με λεφτά των φορολογουμένων για να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, έχουμε απόλυτη κυριαρχία των απόψεων που εκπέμπονται μέσα από τις τράπεζες, που κινούν τα πράγματα σε μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, μια κατεύθυνση καθαρά αντιλαϊκή, μια κατεύθυνση μονομερούς λήψης μέτρων σε βάρος των γνωστών υποζυγίων κάθε φορά για να πάνε μπροστά οικονομίες, μια υπόθεση στην οποία στηρίχθηκε ένα ολόκληρο σύστημα παγκοσμίως εδώ και 30 χρόνια και όχι μόνο κατέρρευσε, αλλά κόστησε και δεκάδες, μάλλον 3 εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ, προκειμένου να αποφευθεί η ολοσχερής καταστροφή. Εγώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να πω ότι καιρός είναι όχι απλά να προχωρήσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα που μέχρι τώρα δείξαμε στα μέχρι τώρα μέτρα και στην άλλη πολιτική μας ατζέντα, γιατί τη δικιά μας ατζέντα πρέπει να επιβάλλουμε βέβαια και όχι την ατζέντα των τραπεζών. Και νομίζω πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που παίρνουμε με το πακέτο στήριξης των τραπεζών που έρχεται να προσθεθεί στα 28 δις, δίνει στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική κυβέρνηση, δίνει όλα εκείνα τα απαραίτητα όπλα και επιχειρήματα, έτσι ώστε να επιβάλλουμε εμείς τη δικιά μας πολιτική ατζέντα και όχι οι τραπεζίτες και τα στελέχη τους τη δικιά τους ατζέντα. Ευχαριστώ.